πουθενά αλλού δεν θα μπορούσαν να είναι οι εκπρόσωποι του Κομμουνιστικού Κόμματος για ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει σε κάθε επίπεδο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στη Βουλή με την ερώτηση που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Φυσικά το γεγονός ότι η σημερινή απόφαση προφανώς και μας γεμίζει χαρά, αλλά είναι ζήτημα για συμπεράσματα. Ο τρόπος με τον οποίο ο ένας κλάδος της οικονομίας, η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, η οποία αποδεικνύεται μαύρη κατά μαύρη, στρέφεται ενάντια σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Προφανώς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα από τους κατοίκους της περιοχής, δίπλα από την Επιτροπή Αγώνα της Λάκα Σουλίου, μέσα και έξω από κάθε όργανο που περιφερειακά δημοτικά συμβούλια. Και προφανώς είναι και ένα ζήτημα για μας εδώ το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο έργο περιφέρεια, η Επιτροπή Περιβάλλοντος είχε πάρει ομόφωνα αρνητική απάντηση. Αλλά βεβαίως για ακόμα μία φορά την αρνητική απάντηση άλλοι την παίρνουν στα χαρτιά και άλλοι την εννοούν και αγωνίζονται και συνεχίζουν να αγωνίζονται και θα είναι στο πλάι των εργαζόμενων.